Θα μας τα πει τώρα μπαλίστα. Εντάξει, θα τα πει σε λίγο, περίμενε πρώτα. Γιατί πρέπει να πάμε στην Κρήτη για την καινοτομία. Η Ελλάδα καινοτομεί, παιδιά. ΣΕΒ και Eurobank. Eurobank και ΣΕΒ. Το προωθούν. Διοργανώνουν αυτή την πρωτοβουλία. Δεν είναι διαγωνισμό τώρα. Είναι διαγωνισμό γιατί έχει βραβεία, αλλά στην πραγματικότητα. Είναι ήδη διαγωνισμό τέλο πάντων. Χανιά θα πάμε, θα δείτε εκεί τον κύριο Χάρη Γαλανάκη, εκπρόσωπο μια ερευνητική ομάδα για την ανάκτηση πολύτιμων συστατικών από τα απόβλητα ελαιοργείου για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων. Θα μας τα εξηγήσει ο άνθρωπος. Θα μας τα εξηγήσει όλα με λεπτομέρεια, αλλά λίγο να τα καταλαβαίνουμε όμως, παιδιά. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας καταρχάς από τα Χανιά. Έχω Είμαστε Μαρία. Στο χημικό εργαστήριο του κυρίου Χάρη Γαλανάκη. Από το υπόλοιμα της επεξεργασίας ελιάς για την παραγωγή λαδιού, τον κατσίγαρο όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, μπορεί να παραχθεί υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Καλημέρα καταρχάς. Τι ακριβώς κάνουμε εδώ? Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας προβάλλετε το δικό μας... Να λέμε και κανένα θετικό που και πού. Ναι. Αυτό. Ναι. Και να ευχαριστήσω κιόλας και τη Eurobank και το ΣΕΒ επευκαιρίας που μιλάω έτσι δημόσια, γιατί όλη την προσπάθεια, όλο αυτό το εξάμεινο που μας συνέχεια μας προβάλλουν. Το δικό μας το ερευνητικό κομμάτι αφορά την ανάκτηση, δηλαδή την παραλαβή πολύτιμων συστατικών από τα απόβλητα των ελαιοργείων, τα οποία μετά κατόπιν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε χρήσιμα προϊόντα, κυρίως σε τρόφιμα, για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων, αλλά και άλλων προϊόντων όπως καλλυντικά. Να το δούμε στην διαδικασία, στην αλυσίδα. Αυτό εδώ είναι ο κατσίγαρος, είναι το υπόλοιμα από τα ελαιοργεία. Είναι τα απόβλητα των ελαιοργείων. Εδώ στην Κρήτη το λέμε κατσίγαρο. Είναι ρόλαδα, μπορείτε να τα πούμε. Είναι κατά τη, όταν έχουμε την έκθλιψη. Αυτό κανονικά, δηλαδή το πετάγαμε μέχρι τώρα, τι το κάναμε, παιδιά? Ναι, αυτό το πετάγαμε. Μάλιστα, το πετάγαμε. Πρέπει να σας πω ότι η Κρήτη έχει σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα από αυτό το υπόλοιμα, γιατί είναι τόνοι που παράγονται κάθε χρόνο. Σε όλη την Ελλάδα παράγονται περίπου 1 εκατομμύριο τόνοι αποβλήτων ελαιοργείων, τα οποία κατά κανόνα διατίθενται στο περιβάλλον. Ακατέργαστα. Ωραία. Ναι. Εδώ λοιπόν το παίρνουμε αυτό και η διαδικασία ποια είναι? Στη συνέχεια το συμπυκνώνουμε, βγάζουμε μια πάστα. Αυτή είναι εδώ πέρα. Όπου αυτό είναι το δεύτερο στάδιο, έτσι. Φυσική έχει. Είναι το πρώτο στάδιο που βγαίνουμε, παίρνουμε συμπυκνωμένο το απόβλητο. Ναι. Στη συνέχεια κάνουμε μια κύληση, παρουσία εθανόλης. Και παίρνουμε 2 προϊόντα. Ένα εθανολικό εκχύλισμα. Είναι αυτό εδώ? Όχι, μάλιστα. Είναι στο επόμενο στάδιο. Είναι ένα εθανολικό εκχύλισμα και ένα υπόλοιμα. Το εθανολικό εκχύλισμα, δηλαδή ένα διάλειμμα, αυτό περιέχει τα αντιοξειδωτικά, είναι οι πολυφενόλες. Όπου μετά από μια δεύτερη εκχύληση παίρνουμε αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Έτσι, το οποίο είναι ένα εκχύλισμα πλούσιο σε πολυφενόλες. Οι πολυφενόλες είναι πολύ χρήσιμες για τον οργανισμό, έτσι? Ναι, είναι κάτι πολύ θετικό. Έχουν αντιοξειδωτική δράση. Και μάλιστα η και πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, παιδιά, αυτό, να το δούμε λίγο στη χρηστική του διάσταση για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ωραία. Το επόμενο στάδιο είναι αυτές οι σκόνες, τι είναι? Ναι, το επόμενο στάδιο είναι να πάρουμε το προϊόν σε σκόνη, σε μορφή σκόνης, ναι, που έχει τις πολυφενόλες και κατόπιν αυτό χρησιμοποιείται σε τρόφιμα. Η πρώτη μας εφαρμογή ήταν σε σοκολάτα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ, παιδιά, θα δείτε τώρα, εδώ αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πιο πολύ. Έχουμε πλέον σοκολάτα, η οποία περιέχει αυτό το υλικό. Ναι. Αυτό χρησιμοποιείται ως τι πια, ως λιπαρή ουσία, ως τι χρησιμοποιείται στη σοκολάτα? Έχει διπλή δράση, αφενός είναι ως φυσικό αντιοξειδωτικό, έτσι ως φυσικό συντηρητικό. Και αφετέρου κάνει καλό στην υγεία, γιατί μειώνει τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης. Τώρα, είναι εντυπωσιακό πάντως, παιδιά, αυτό, γιατί δείξατε τώρα σε 2 λεπτά όλη την αλυσίδα. Εκεί δηλαδή ένα προϊόν που το πετάγαμε και επιβάρυνε το περιβάλλον πολύ έντονα και μας είπατε και το μέγεθος σε όλη την Ελλάδα, τελικά είναι σε όφελος της υγείας μας στο τελικό του στάδιο, μετά από αυτή την επεξεργασία που κάνετε εσείς με βάση την καινοτομία που προβάλλουμε σήμερα. Ναι, μιλάμε για τόνους αντιοξειδωτικών τα οποία διατίθονται στο περιβάλλον και τα αντίστοιχα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τρόφιμα και σε άλλα προϊόντα. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να αναγράφεται πάνω στο προϊόν τα ισχυρισμούς για την υγεία. Μάλιστα. Έτσι ότι οι πολυφενόλες έχουν την αντιοξειδωτική ικανότητα να μειώσουν το επίπεδο της LDL χολυστερόλης. Αυτός ο ισχυρισμός από την υγεία είναι εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια Τροφίμων για τη συγκεκριμένη ένωση.
Και έτσι μπορεί να έχουμε πολλές εφαρμογές. Κύριε Γαλανάκη. Η πρώτη μας εφαρμογή ήταν σοκολάτα. Ναι. Είναι αρκετά δαπανηρή αυτή η διαδικασία για να φτάσουμε μέχρι την παραγωγή αυτή που βλέπουμε τώρα? Όχι, δεν είναι πάρα όχι. πολύ ακριβή. Mm-hmm. Το λέω για να δεν δούμε αν θα έχει εφαρμογή άμεση και τέλος πάντων σε μια ευρύτητα. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβή. Αυτή τη στιγμή είναι ακριβή γιατί δεν έχουμε μόνιμη γραμμή παραγωγής. Δηλαδή παράγουμε σε παρτίδες. Το κόστος είναι περίπου 100 ευρώ ανά κιλό του κυλίσματος και πωλείται σε διπλάσια τιμή, δηλαδή στα 20 ευρώ, στα 200 ευρώ συγγνώμη ένα κιλό. Mm-hmm. Άρα βλέπω ότι... στόχος είναι να πάει ακόμα πιο χαμηλά. Βλέπω ότι η σοκολάτα είναι σουηδική, πάνω να πει ότι φεύγει σε εξαγωγές το προϊόν αυτό για να παρασκευαστεί. Ναι, η σοκολάτα είναι σουηδική. Η εταιρεία έχει έδρα στη Σουηδία. Εμείς εδώ πέρα στα Χανιά έχουμε αναλάβει το ερευνητικό κομμάτι. Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Εταιρείας. Το όλο project ήταν μέρος του διδακτορικού μου, εδώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Και κοιτάμε κυρίως στην σκανδιναβική αγορά. Ναι. Κύριε Γαλανάκη. Επειδή ενδιαφέρονται πιο πολύ για τα λειτουργικά τρόφιμα. Μάλιστα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά. Παιδιά, τη σοκολάτα θα τη δοκιμάσουμε. Δοκίμασε λίγο σοκολάτα για να μας πει μετά πώς ήταν. Ναι. Καλημέρα, παιδιά, συγχαρητήρια. Θα σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια, καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, εξαιρετική νέο παιδί. Εξαιρετική. Μπράβο. Μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά. Διάλειμμα. Πάντω πάλι κάτσε και ακίνητο. Μια και ήρθε τώρα, δεν βαριέσαι. Σε κρατήσουμε. Να μας προσεγγίσουμε τώρα. Ακούγονται. Προκαλεί. Είναι προκλητικό, το ξέρω. Γι' αυτό θα μείνει τώρα εδώ ο Στράτος και θα μα πει και τι πληροφορίε που υπάρχουν για τι κινήσει πρωθυπουργού και λοιπόν δυνάμεων. Να δούμε γιατί αύριο έχουμε δέθεση, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Καλά, έχουμε. Άλλε εποχέ δεν το είχαμε καταλάβει κανένα μήνα πριν με το ταρατατζούμ που γινόταν. Άλλε εποχέ από την Πέμπτη επάνω. Θα ήταν εκεί τα παιδιά, θα πήγαιναν τα μαγαζά. Σχετικέ μπουζουκλερίε εκεί δεξιά-αριστερά κτλ. Ακριβώ. Και μια επίσκεψη σε κάποια έργα. Ναι, θα γίνονταν. Χρειάζεται επίσκεψη. Δεν έχει έργο, οπότε μπορεί να πάει. Λοιπόν, τώρα fast track. Ναι. Και η Λίδα θα μας πει τα νεότερα για τη Συρία και το περιβάλλον το πολιτικό που έχει διαμορφωθεί στο διεθνές πεδίο. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.